η αναγκαιότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού, αν μη τι άλλο, προκύπτει καθώς έχουμε από φοιτητούς οι οποίοι δεν εργάζονται πάνω στις σπουδές που είχαν στο επιστημονικό τους πεδίο, αλλά εργάζονται σε άλλες εργασίες. Από μόνο του αυτό το γεγονός δείχνει ότι υπάρχει έλλειμμα. Το έλλειμμα όμως δεν είναι σημερινό. Το έλλειμμα υπήρχε πάρα πολλά χρόνια πριν. Τότε που η Ένωση Γονέων του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ, δηλαδή το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είχε διοργανώσει τη διημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, η οποία αφορούσε τους μαθητές δευτεροβάθμιας. Ήταν βιωματικό, γινόταν σε 2 μέρες, ήταν μια κατάκτηση της Ένωσης Γονέων, ήταν μια κατάκτηση της συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών σε ένα πεδίο στο οποίο υπάρχει πραγματική έλλειψη και μεγάλη αναγκαιότητα. Αυτό δεν γίνεται αυτή η διμερίδα αυτές τις μέρες. Πραγματικά καλό, γονείς και εκπαιδευτικούς είναι παγιωμένοι, υπήρχαν εθελοντές μαθητές, οι ίδιοι οι μαθητές μας είχαν ζητήσει να συνεχιστεί. Τους καλώ λοιπόν να πάρουν και να την ξαναστήσουν με τον τρόπο που αυτοί επιθυμούν, να κουμπίσουν το κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, διότι δεν υπάρχει μάθημα αυτή τη στιγμή στο ορολόγιο πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο να καθοδηγεί τους μαθητές. Ερχόμαστε λοιπόν με τη σημερινή εκδήλωση, θα μου επιτρέψετε να αποδώσω τα εύσημα στην κυρία Άννα Νεμπαυλάκη, σύμβουλο του Δημάρχου Χανίων, που και αυτός ως Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας συμμετείχε στη διμερίδα του επαγγελματικού προσανατολισμού, ότι αυτό που γίνεται σήμερα από το Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης, την ΕΧΕΝ και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας έχει τεράστια σημασία και είναι το ελάχιστο σε αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Για χρόνια λειτουργούσε γραφείο στο κτίριο της Νομαρχίας. Πλέον δεν ισχύει. Ναι, διότι το ΚΕΣΥΠ ήρθε και έγινε ένα με το ΚΕΔΙ, το οποίο ασχολείται και με τις... Αυτό ήταν αρνητικό όμως. Βεβαίως, διότι από ό,τι θυμάστε τότε και τώρα γίνονται προσωπικές συνεδρίες είτε στα σχολεία από δευτεροβάθμια διεύθυνση, παρόλο που αυτό δεν είναι ο τομέας μας, το κομμάτι, ενώ το υπηρεσιακό, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Αυτό καταρχήν θα πρέπει το ίδιο το κράτος να έρθει με μαθήματα και με όποιον τρόπο είναι σωστός να γίνεται στη διάρκεια του σχολικού έτους και όχι μόνο στην αρχή, από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, να αναγνωρίζουν τα παιδιά τις δεξιότητές τους και τις ανάγκες τους και να μην βρίσκονται με πτυχία τα οποία είναι στα χέρια τους μαχαίρια, γιατί έχουν κουραστεί, έχουν σπουδάσει και δεν δουλεύουν αυτό που αγαπήσαν, αυτό που σπουδάσαν ή σπουδάσαν το λάθος πράγμα. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε. Κατάργηση του... Δεν θα μπορούσα να το πω αυτό, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς να σας πω τη δομή του ΚΕΔΙ, για να σας πω τη σχέση του με το ΚΕΣΥΠ. Είναι κομμάτι της δευτεροβάθμιας διεύθυνσης εκπαίδευσης αυτό. Δεν είναι δικό μου. Αυτό που τότε είχαμε αναγνωρίσει ήταν η αναγκαιότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού και κάναμε αυτό που μπορούσαμε ως Ένωση Γονέων και ως Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, αν δεν στηθεί όπως πρέπει μέσα από το Υπουργείο ή σε ένα βάθος χρόνου, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα.